υπάρχει δράμα λύσης ή μήπως είναι ψέμα. Και αποφασίζει. Στέλνει 3 αγγελιοφόρους στη Ρούμελη. Πηγαίνετε ρε να μου πείτε υπάρχει ή δεν υπάρχει δράμα λύσης. Και τότε παίρνει γραφή από το φίλο του τον καρδιακό, τον Οδυσσέα Αντρούτσο. Αδερφέ μου και σύντροφε Κολοκοτρώνη, σου στέλνω το δράμαλι με 30.000 Τούρκους. Να μονοήσετε, να γίνετε πάλι φίλοι στο Μοριά, να γίνετε ένα. Και εσείς κάντε τους ό,τι θέλετε. Στις 6 Ιουλίου του 1822, το νέο ότι ο δράμαλις είναι έξω από την Κόρυθο, τον διαλύει το Μοριά. Στρατιώτες χάνονται στα σπίτια τους, κρύβονται στα υπόγεια, αλλά το ίδιο και οι στρατηγοί. Μόνο ο Κολοκοτρώνης έχει μείνει ψύχρεμος. Στην Τρίπολη προσπαθεί να συντάξει τους στρατιώτες του. Υπολογίζει ότι θα μαζέψει 2.000. Και εκεί που είναι στο σπίτι του, ολομόναχος και σκέπτεται πώς θα οργανώσει τα πράγματα, μες το πρωινό ένα βέβαιο χτύπημα ακούγεται στην πόρτα του. 3 άντρες στέκουν απ' έξω, οι εκπρόσωποι της Γερουσίας, με μια επιστολή. Τους ανοίγει και τον κοιτάνε βουρκωμένοι στα μάτια. Στρατηγέ Κολοκοτρώνη, ξαναπάρε το βαθμό σου και πάρε την αντίσταση του Μοριά στα χέρια σου. Και την πήρε και οργάνωσε το Μοριά ενάντια στο δράμαλι που ερχότανε. Πέρασε καλά. Ευνοούμενος όμως του Σουλτάνου, τον εξουσιοδοτεί να κατέβει να καθαρίσει την Πελοπόννησο. Με το μεγαλύτερο στρατό που είδε μέχρι εκείνη τη στιγμή η Ελλάδα. Πάνω από 30.000 στρατιωτικούς. Και μπροστά το έμβλημα του δράμαλι, οι 3 αλογοουρές. Πώς οι στρατηγοί του σήμερα έχουν αστέρια 1, 2 ή 3, έτσι οι στρατηγοί του τότε είχαν σαν έμβλημα τις αλογοουρές. Και αυτός είχε 3, παρακαλώ, τις περισσότερες που μπορούσε να πάρει κάποιος. Οι αφίσιδες, τα μπούρλα, όργανα να οδηγούν το στρατό. Ένα στρατός όμως που ήταν δυσκίνητος και δύσκαμπτος. Το μεγάλο μέγεθος του στρατού, η στρατηγική απειρία του δράμαλι και η άρνησή του να ακολουθήσει το παλιό καλό σχέδιο του Χουρσίτ φέραν την καταστροφή. Και όλα ξεκίνησαν από εδώ, από τον Ισθμό της Κορίνθου. Ο Ιούνις του 22. Ο δράμαλις, φουσκωμένος σαν παγόνι, κατέβαινε τη Στερεά. Λαιλάτισε τη Χαλκίδα και κατέβαινε προς τα Μέγαρα. Μόλις είδαν τις εμπροστοφυλακές του οι Έλληνες, εξαφανίστηκαν και ανενόκλητος πέρασε τον Ισθμό, γιατί τότε διόρυγα δεν υπήρχε. 6 του Ιούλη το πρωί ήτανε μπροστά στο φρούριο της Ακροκορίνθου. Είχαν αφήσει έναν Έλληνα φρούραρχο, Αχιλλέα Θεοδωρίδη τον λέγανε. Δεν ήταν και πολύ σοβαρός άνθρωπος. Είχε πιάσει εχμάλωτο τον Γιαμίλμπεϊ, τον Κοντζαμπάση της Κορίνθου και το γλένταγε με το χαρέμι του. Ξαφνικά, ο Αχιλλέας Θεοδωρίδης βλέπει προς την Ακροκόρυθο το στρατό του δράμαλι. Χέστηκε κυριολεκτικά επάνω του. Δεν ήταν και πολύ γενναίος άνδρας. Και αποφάσισε να τελειώνει με αυτή την ιστορία και να λακίσει μέσα στη νύχτα. Ο ανόητος σκότωσε τον Γιαμίλμπεϊ, χωρίς λόγο και αιτία. Και μετά έφυγε μέσα στη νύχτα, χωρίς να ανατινάξει τις μπαρουταποθήκες. Την άλλη μέρα, ο δράμαλις μπήκε ανενόχλητος. Τον υποδέχτηκε η χείρα πλέον του Γιαμίλμπεϊ, η Μπάσχανούμ του. Έπεσε στα πόδια του, του εξήγησε τα πράγματα, ήτανε και νοστιμούλικο το χαρουμάκι, την είδε από εδώ ο δράμαλις, δεν ήταν και πολύ ωραίος άντρας, λέει δεν παντρευόμαστε να κάνουμε ζάφτη. Και παντρευτήκανε. Και η Χανούμισσα, η σανταμιβήν όλων αυτών, του είπε που ήταν ο θησαυρός του Γιαμίλμπεϊ. 600.000 γαλλικά χρυσά φράγκα. Υπολογίστε το με έναν εύκολο υπολογισμό, 1 δις ευρώ του σήμερα. Χαρά ο δράμαλις και για το Σουλτάνο ούτε λόγος. Στην τσέπη τα έβαλε. Πέρασε καλά, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να συνεχίσει τον αγώνα του. Φώναξε όλους τους μωραΐτες αγάδες της Τουρκιάς να μαζευτούν εδώ. Του προτείνανε λοιπόν οι αγάδες, άκου να δεις δράμαλι.
θα εγκατασταθούμε στην Κόρινθο. Θα έχεις καλό ανεφοδιασμό από τη Ρούμελη και από εδώ θα χωρίσουμε το στρατό σε τρία σώματα να σκορπιστεί στο Μοριά να διαλύσει τους Ραγιάδες. Ο Δράμαλης απ' την άλλη είχε αντίθετη γνώμη. Κατεβαίνει μέχρι τον Άφλιο, το πήρε χωρίς να πέσει του φεκιά. Και από την άλλη, πανικός στους Έλληνες και ιδιαίτερα στην κυβέρνηση του τότε. Όμως ο Κολοκοτρώνης είχε αντίθετη γνώμη. Ανταρτοπόλεμος. Βέβαια, πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Κολέτης από την άλλη μεριά, ο αιώνιος εχθρός του, έσκουσε δεξιά και αριστερά σαν κοκόνα που είναι ο Κολοκοτρώνης και τώρα που τον θέλουμε δεν είναι εδώ. Κι όμως ήταν εκεί, στην Τρίπολη. Το πρώτο πράγμα που κάνει, στέλνει μαντατοφόρους σε χωριά και πόλεις και ζητάει στρατολόγηση. Το δεύτερο πράγμα, στέλνει τον Πλαπούτα στην Εμαία να κόψει τα στενά της οπισθοχώρησης. Τρίτον, κάνει μία νοητή γραμμή από την Κόρινθο μέχρι κάτω και όπου είναι να περάσει ο Δράμαλης, στέλνει ανθρώπους και καίνε τα σπαρτά. Να μην βρούνε σπυρί, σιτάρι να φάνε. Ούτε τυρί, ούτε ζωντανό. Κόβει το νερό στο κεφαλάρι του Άργους προς το Άργος να διψάσουν οι Τούρκοι. Οχυρώνει το κυβέρι, γράφει στην Μπουμπουλίνα να έρθει με τα πλοία της να τον βοηθήσει να μεταφέρει ζωοτροφές, τρόφιμα και πολεμοφόδια, στέλνει στρατιώτες και μπαίνουν και οχυρώνουν το κάστρο του Άργους και πλέον περιμένει. Ιουλίου, τα μέτρα του Κολοκοτρώνη είχαν αρχίσει να αποδίδουν. Ήδη βρισκόντουσαν 11.000 στρατιώτες κάτω από τις εντολές των Ελλήνων στρατηγών. 12 του μηνός, ο Δράμαλης με το στρατό του, καμαρωτός και ανυποψίαστος, μπήκε στο Άργος. Είχε αφήσει ο Κολοκοτρώνης στρατό εδώ, στο κάστρο του Άργους. Ο Δράμαλης έστειλε και περικυκλώσανε το φρούριο να το καταλάβει. Ήτανε στρατηγική του Κολοκοτρώνη να καθυστερήσουν εδώ. Μια χούφτα άντρες μέσα στο φρούριο καθυστερήσαν ολόκληρο στρατό. Πεινάσανε, διψάσανε, όμως αντισταθήκανε γενναία. Απ' την άλλη, ο Κολοκοτρώνης είχε πάρει ένα μικρό στράτευμα, το είχε χωρίσει στα τέσσερα και πλαγιοκτυπούσε την τουρκική φρουρά που ήταν ολόγυρα. Περάσανε όχι μία ούτε δύο μέρες, μα 12 ολόκληρες μέρες. Πόσο θα άντεχαν οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο κάστρο. Εκείνη τη νύχτα, τα τέσσερα σώματα του Κολοκοτρώνη άρχισαν να χτυπάνε με μολύβι την τουρκική φρουρά. Κάναν αντιπερισπασμό και οι Έλληνες που ήταν μέσα φυγαδευτήκανε. Χωρίς ούτε μία απώλεια. Ο Δράμαλης κάτω στην πεδιάδα άρχισε να το σκέπτεται. 12 μέρες καθυστέρηση από μια χούφτα ανθρώπους. Πού πάω? 24 του Ιούλη οι Τούρκοι κάνουν μια απελπισμένη προσπάθεια να καταλάβουν το κεφαλάρι του Άργους. Εδώ που είμαστε δηλαδή. Πας και ελευθερώσουν το νερό και πιούνε μια γουλιά εκεί κάτω. Σπάσανε τα μούτρα τους. Ο Δράμαλης μόνος του το σκεπτότανε, το συζήταγε και με τους αξιωματικούς του να υποχωρήσει στην Κόρινθο. Να φτιάξει εκεί ένα στρατόπεδο, να οργανώσει επιμελητία από τη Ρούμελη και ξανά να προσπαθήσει να κατέβει προς τα κάτω. Ο Κολοκοτρώνης το κατάλαβε. Συγκαλεί συμβούλιο. Το λέει στους Έλληνες οπλαρχηγούς. Θα φύγει ο Δράμαλης για την Κόρινθο να του κόψουμε το δρόμο. Γελάσανε οι άλλοι. Τι λέει τούτος. Τους παρατάει στη μέση και σηκώνεται και φεύγει. Οργανώνεται και αρχίζει και ανεβαίνει προς βορρά. Να είμαι λοιπόν και εγώ στα Δερβενάκια. Εδώ που έγινε η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα από το Δράμαλη και τον Κολοκοτρώνη. Ήδη είχε αρχίσει να ανεβαίνει προς τα βόρεια. Μοίρασε τα λιγοστά του στρατεύματα. 1500 άνδρες προς τη μεριά της Νεμαίας και του Αγιώργη. 700 στα Δερβενάκια και πήρε τον Παπαδημήτρη τον Χρυσοβιτσιώτη και τον έστειλε στο χωριό Ζαχαριά να πιάσει τα μπόσικα προς τα δεξιά. Έκανε και τα πονηρά του. Ετοίμασε κάτι μουλάρια με κάπες, τα έστειλε αριστερά προς την Εμαία, ούτως ώστε αν κάποια περίπολος του Δράμαλη τα βλέπε, να απέφευγε την περιοχή εκείνη, γιατί τους ήθελε να μπουν στα στενά των Δερβενακίων. Και τελικά έτσι και έγινε. Και ο
πατρώνεις ο ίδιος μαζί με τον Νικηταρά και έρχονται και πιάνουν τα στενά. Μετά από λίγη ώρα, στις 26 του μήνα, η εμπροστοφυλακή του Δράμαλη μπήκε μέσα στο στενό. Πρώτη-πρώτη οι αρβανιτάδες. Οι Έλληνες στα ταμπούρια, ησυχία, μόκο. Τους άφησαν να μπουν κανονικά μέσα, να γεμίσουν σχεδόν το στενό. Τότε πετάχτηκαν από τα ταμπούρια και άρχισε μία κουβέντα, παραδοθείτε, δεν παραδεινόμαστε, που κράτησε μία μισή ώρα. Καθυστέρηση επιθυμητή από τον Κολοκοτρώνη, γιατί το στενό γέμιζε με τους Τούρκους. Και όταν λέμε γέμιζε, ζώα και άνθρωποι, καμήλες, άλογα, μουλάρια. Ένας Θεός ξέρει τι ήταν αυτό το συνοθήλευμα. Και τότε έγινε το χτύπημα. Άρχισαν οι πυροβολισμοί από τα ταμπούρια και οι Τούρκοι πανικοβλήθηκαν. Δυο μουλάρια να σκοτωνόντουσαν, που σκοτώθηκαν πολύ περισσότερα, ξαπλώθηκαν κάτω και η επέλαση προς την οπισθοχώρηση δεν μπορούσε να γίνει. Οι Τούρκοι φοβήθηκαν. Θέλαν να φύγουν μακριά. Δεν θέλαν να πολεμήσουν. Γέμισε ο τόπος πτώματα. Ο Νικηταράς έσπασε 3 σπαθιά και δικαίωσε το παρατσούκλι του τουρκοφάγος. Έπεσε η νύχτα βαριά και εκείνο το φαράγγι των Δερβενακίων άλλαξε όνομα. Το έπανε το φαράγγι του θανάτου. Την άλλη μέρα το πρωί, οι Τούρκοι επιχείρησαν δεύτερη άνοδο προς την Κόρυδο. Μόνο που τούτη τη φορά δεν πήγαν από τα καταραμένα στενά, αλλά πήγαν από το Αγιονόρι, ανατολικότερα. Ακολούθησε μάχη, μάχη σκληρή όπως και την πρώτη μέρα. Και θα έλεγα ότι η νίκη έγερνε προς το μέρος των Τούρκων. Όμως, εκείνη την ημέρα, η τύχη ήταν με τους Έλληνες. Ένα δέσποτο βόλι χτυπάει το φόρτωμα μιας καμήλας, μόνο που ήταν πυρίτιδα. Ανατινάζεται το σύμπαν και όλοι οι Τούρκοι που ήταν τριγύρω της. Οι Έλληνες αναθάρισαν και ξεκίνησαν να σφυροκοπάνε τη στρατιά του Δράμαλη. Με το γιώμα τελείωσε η μάχη. Όσοι Τούρκοι γλίτωσαν, και δεν ήταν λίγοι, φύγανε για την Κόρινθο. Μαζί τους και ο Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης, τρελαμένος, στεναχωρημένος και χωρίς ελπίδα. Προσπάθησε να ανασυντάξει το στρατό του, μα ήταν αδύνατον. Οι περισσότεροι είχαν λιποτακτήσει προς τη Ρούμελη και ψάχναν να φάνε το κάτι της τους. Έμεινε ολομόναχος.